Εγώ είμαι η Ανθή. Και εγώ η Μαρία. Και αυτή την εβδομάδα σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία θεματάκια. Θα ενημερωθούμε, θα διασκεδάσουμε και πάνω απ' όλα θα συμβουλευτούμε τους ειδικούς για διάφορα θέματα που αφορούν εμάς τα παιδιά και τους γονείς μας. Αχ, τι θέλω να πω, το ξέχασα. Σου συμβαίνει συχνά αυτό? Ναι, πολύ συχνά. Όλο ξεχνάω. Σου έχω ετοιμάσει ένα βίντεο όπου μπορείς να δεις ποιες είναι ασκήσεις που πρέπει να κάνουμε εμείς τα παιδιά για να εξασκούμε τη μνήμη μας. Να πούμε καταρχήν ότι τα παιδιά όσο μεγαλώνουν, σαφώς οριμάζει και η δεξιότητα της μνήμης. Η μνήμη είναι πολύ σημαντική και για την επικοινωνία, αλλά και για τη μάθηση. Πολλοί γονείς ρωτάνε, τι να κάνω, το ρωτάω, τι έκανε σήμερα στο σχολείο και δεν μου απαντάει. Εάν λοιπόν το παιδί έχει μία ρουτίνα την οποία μπορεί και την παρακολουθεί, μπορεί και εύκολα να την ανακαλέσει. Πολύ ενδιαφέρον έχει η πληροφορία ότι τα παιδιά μπορούν να θυμούνται τόσες λέξεις μεμονωμένες σύμφωνα με τα χρόνια τους. Δηλαδή, ένα παιδάκι 3 χρονών συνήθως μπορεί να ανακαλέσει 3 μεμονωμένες λέξεις. Ένα παιδάκι 4, 4 έως 5 και πάει λέγοντας. Πιο εύκολο βέβαια τους είναι να θυμούνται λέξεις οι οποίες μπορεί να σχετίζονται μεταξύ τους στη σημασία, δηλαδή να είναι όλες ρούχα. Θα σας δείξω ένα παιχνίδι το οποίο εξασκεί την ακουστική μνήμη. Εδώ λοιπόν έχουμε 4 εικονίτσες με ρούχα και όπως είπαμε τα παιδιά μπορούν να ανακαλέσουν πιο εύκολα λέξεις οι οποίες ανήκουν στο ίδιο σημασιολογικό group. Στο παιδί της παρουσιάζουμε κλειστές τις κάρτες. Οπότε, του λέμε, έχω κάλτσες, καπέλο, κασκόλ και μπλούζα. Έλα να θυμηθούμε τι έχουμε κρύψει εδώ. Το παιδί ξεκινάει λοιπόν να μας λέει τι θυμάται. Μπορεί να τα θυμηθεί όλα με την πρώτη, μπορεί να θυμηθεί κάποια από αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αν λοιπόν δεν τα θυμηθεί όλα και μας πει κάλτσες, λέμε πολύ ωραία, βρήκε τις κάλτσες. Μας λέει καπέλο, πολύ ωραία, βρήκε το καπέλο. Τα άλλα δεν τα θυμάται. Τα ξανακλίνουμε και του λέμε, έλα να τα πούμε πάλι. Έχουμε κάλτσες, καπέλο, κασκόλ, μπλούζα. Πες μου τι θυμάσαι. Σημαντικό είναι να ζητάμε από το παιδί κάποιες φορές να μας πει αυτό που του ζητήσαμε να κάνει. Του λέμε, ξέρω εγώ, βάλε τις πιτζάμες σου στο κάτω συρτάρι. Μπορεί να μας κοιτάει λίγο με ένα βλέμμα κενό. Εκεί λοιπόν ο γονιός μπορεί να του πει τι σου είπα να κάνεις και τσεκάρει αυτόματα αν το παιδί μπορεί να θυμηθεί την εντολή. Πολύ βασικό παιχνίδι είναι η καθημερινότητα. Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, να πούμε στο παιδί να θυμηθεί κάποια από τα πράγματα που έχουμε γράψει εμείς στη λίστα μας που πρέπει να ψωνίσουμε. Και πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, καλό είναι να φροντίσουμε να επαναλάβουμε τι είπαμε θα με βοηθήσει εσύ να θυμηθώ να πάρω σοκολάτα, γάλα, μπισκότα. Στην καθημερινότητα επίσης μπορούμε να αναθέσουμε στο παιδί να θυμηθεί ποιος μας πήρε τηλέφωνο. Σε λίγο καιρό οι γονείς μου θα μου κάνουν το πιο όμορφο δώρο, ένα αδερφάκι. Να σας πω την αλήθεια, από τη μία χαίρομαι και από την άλλη φοβάμαι μήπως το αγαπούν πιο πολύ. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε στην ψυχοθεραπεύτρια Χριστίνα Περίδη, η οποία μας μίλησε για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε τόσο εμείς τα παιδιά, όσο και εσείς οι γονείς στο νέο μέλος της οικογένειας. Μόλις μάθετε ότι είσαστε έγκυος, καλό θα είναι να το ανακοινώσετε και στο παιδάκι. Αν είναι κάτω από 2 ετών, πολύ δύσκολα θα καταλάβει το τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί μέσα από γεγονότα που είναι να συναντήσει για να καταλάβει. Όπως παίρνοντάς του μία κούκλα που μοιάζει πιο ζωντανή, πιο αληθινή, μπορούμε να του πούμε. Κάπως έτσι θα είναι και το αδελφάκι σου. Θα είναι μικρό, δεν θα στηρίζει το κεφαλάκι του, θα είναι ξαπλωμένο τις περισσότερες ώρες, θα κοιμάται πιο πολύ, θα έχουμε εμείς πιο πολύ χρόνο να μιλάμε και να παίζουμε και να κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε, αλλά όταν ξυπνάει θα πρέπει να το φροντίσουμε γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνεις εσύ, να πας τουαλέτα μόνος σου ή μόνη σου, να πάρεις νερό μόνος σου ή μόνη σου, θα μας χρειάζεται. Θα πρέπει πάντα να βάλουμε το μεγαλύτερο παιδάκι να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία και όχι να απομονωθεί και να νιώθει ότι είναι στο περιθώριο. Να μας βοηθάει με το μωρό, φέρνοντας το πάμπερ του μωρού, τα μωρομάντιλο του μωρού,